Φίγκαρο στο 6. Φέτη σηκώνει τη σημαία και δίδεται η εκκίνηση ενώ παραμένει στο start βέβαια η Βερενίκη. Αυτό που λέγαμε, δίστροπη ενώ στρίβει. Στρίβει, δεν ακολουθεί τον όμιλο και η Χρυσόσκονη. Από νωρίς η Ελευθερίτσα πλέον οδηγεί την υποδρομία εύκολα. Στην δεύτερη θέση προσπαθεί να πλασαριστεί ο Φίγκαρο. Στη συνέχεια έρχεται ο ηθικός νικητής και ο Βοημούνδος. Να τον ακολουθήσουν. Πιο πίσω είναι στην η Beautiful Penny που συνεχώς υποχωρεί βέβαια. Μένει στην πέμπτη θέση πλέον. Και στην τελευταία θέση έχει μείνει Χαρούλα. Καθώς όπως είπαμε διστρόπησαν Βερενίκη και Χρυσόσκονη. Η Ελευθερίτσα με υπεροχή οδηγεί την υποδρομία. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί σταθερά σε κάποια απόσταση ο ηθικός νικητής που θέλει πλέον να την καταδιώξει. Ο Φίγκαρο είναι πιο πίσω, θέλει και ο Βοημούνδος να αναπτυχθεί. Συγκαλπάζουν τα δύο άλογα. Ο ηθικός νικητής με ωραίο βήμα φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να προσπεράσει την Ελευθερίτσα που έχει οδηγήσει πάντως εύκολα. Τώρα πλησιάζει. Πάμε για την τελική ευθεία και ο ηθικός νικητής ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Ελευθερίτσα. Ο Βοημούνδος παίρνοντας ανοιχτά την τελευταία στροφή θέλει να καλύψει έδαφος, ενώ προσπαθούν και οι υπόλοιποι από την εσωτερική, πολύ δυνατά δηλαδή, προσπαθεί ο Φίγκαρο. Στη συνέχεια, ενώ γίνεται σκληρή μάχη για την νίκη, απ' έξω ο ηθικός νικητής από μέσα, Ελευθερίτσα παλεύει. Ελευθερίτσα και ηθικός νικητής, Ελευθερίτσα, ηθικός νικητής στα τελευταία μέτρα. Προσπαθεί αλλά δεν θα μπορέσει να πάρει την τρίτη θέση, η Χαρούλα θα μείνει τέταρτη. Τρίτος ο Φίγκαρο. Ελευθερίτσα λοιπόν, την είδατε να έχει δυνάμεις να παλεύει μέχρι τέλους να αποκρούει τη συνεχή καταδίωξη του ηθικού νικητή. Φίγκαρο και Χαρούλα στις δύο επόμενες θέσεις με τον Βοημούντο να υποχωρεί και να μην μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Ελευθερίτσα, ηθικός νικητής, Φίγκαρο και Χαρούλα λοιπόν, τα τέσσερα πρώτα άλογα, ενώ εκεί στο start βλέπετε ότι δύο άλογα διστρόπησαν, η Βερενίκη και η Χρυσόσκονη. Εδώ και πάλι η τελική ευθεία με τον ηθικό νικητή να καταδιώκει συνεχώς την Ελευθερίτσα από το κάγκελο. Λίγο πιο πίσω είναι ο Φίγκαρο. Ο Βοημούνδος στην εξωτερική φαίνεται να χάνει έδαφος, ενώ προσπαθεί από μέσα να βελτιωθεί και η Χαρούλα. Εδώ και πάλι η μάχη μέχρι τέλους. Ελευθερίτσα, ηθικός νικητής, Φίγκαρο και Χαρούλα. Μέχρι τέλους λοιπόν. Ηθικός νικητής απ' έξω με δύναμη. Ελευθερίτσα συνεχίζει, παλεύει από το κάγκελο. Ακριβώς πίσω του ο Φίγκαρο. Ήρθε και η Χαρούλα στο τέλος. Εδώ σκληρή μάχη για την νίκη μέχρι τέλους. Και το ίδιο και για την επόμενη θέση. Ο Βοημούντος και η Beautiful Penny στις επόμενες θέσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ενώ βλέπετε εσείς πως διστρόπησαν τα άλογα. Η Χρυσόσκονη και η Βερενίκη. 6-1, 8-7 είναι τα τέσσερα πρώτα λόγα και το τετραπλό, για να τα πούμε και με αριθμούς. Ελευθερίτσα, ηθικός νικητής, Φίγκαρο και Χαρούλα, το 6-1, 8-7, και βλέπουμε σε επανάληψη βέβαια πώς εξελίχθηκε η κούρσα. Από νωρίς οδήγησε με υπεροχή η Ελευθερίτσα, ο Φίγκαρο ήταν δεύτερος, ο ηθικός νικητής κάποια στιγμή θα τον προσπεράσει καταδιώκοντας την Ποτοπόρο, ο Βοημούνδος συνεχίζει απ' έξω με κάπως βεβαιασμένο ρυθμό θα λέγαμε, περνάει τέταρτος. Beautiful Penny και Χαρούλα είναι στην τελευταία θέση. Οδηγεί με μεγάλη υπεροχή η Ελευθερίτσα. Ο ηθικός νικητής την καταδιώκει από τα 700 μέτρα, σιγά σιγά πλησιάζει. Στην τελευταία στροφή έδωσε την εντύπωση ότι δεν θα είχανε την νίκη με τίποτα. Βλέπετε εδώ ότι την έχει πλησιάσει έντονα. Αλλά βέβαια η Ελευθερίτσα έχει οδηγήσει με πάρα πολύ αργό ρυθμό, κάνοντας μεγάλη οικονομία δυνάμεων. Ο Βοημούντος παίρνει ανοιχτά την τελευταία στροφή και χάνει έδαφος. Ο Φίγκαρο με σταθερό βήμα αρχίζει να πλησιάζει τους δύο πρώτους, ενώ και η Χαρούλα καλύπτοντας αρκετό έδαφος θα συνθέσει το τετραπλό. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Ελευθερίτσα, ηθικός νικητής. Φίγκαρο και έρχεται και στο τέλος δυνατά η Χαρούλα. Ελευθερίτσα, ηθικός νικητής. Φίγκαρο, Χαρούλα και στη συνέχεια Βοημούντος και Beautiful Penny. Παρέμεινε στο στάρτ η Βερενίκη, Χρυσόσκονη διστρόπησε στην εκκίνηση και έτσι διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα της 7ης υποδρομίας. Βλέπετε εσείς και από άλλη οπτική γωνία για μία ακόμη φορά τα τελευταία μέτρα. Ηθικός νικητής πάντα καταδιώκει την Ελευθερίτσα. Ακριβώς πίσω από την Ελευθερίτσα είναι ο Φίγκαρο και η Χαρούλα. Επαναλαμβάνω. 6-1, 8-7, τα
τα τέσσερα πρώτα άλογα και το τετραπλό. Και βέβαια εδώ η κάμερα ψάχνει το Βοημούντο που ξόκυλε στην απότατη εξωτερική. Τελευταία θα τερματίσει η Beautiful Penny, καθώς όπως είπαμε η Βερενίκη παρέμεινε στην αφετηρία και η Χρυσόσκονη διστρόπησε αμέσως μετά την εκκίνηση. Ανεπίσημη σειρά άφηξης λοιπόν της 7ης υποδρομίας 6-1-8-7, Ελευθερίτσα, ηθικός νικητής Φίγκαρο και Χαρούλα. Το βλέπετε και στον φωτεινό πίνακα. 6-1 ήταν και ο φαβορής συνδυασμός στο forecast, 1-6 στο δίδυμο, στα σύνθετα 6x6, η νικήτρια Ελευθερίτσα παίζεται με τον Royal Dancer, 6-1-5 είχε κλείσει όπως βλέπετε με την Ελευθερίτσα μπροστά το παιχνίδι στο TriCast και το τετραπλό, στα 28,5 εκατομμύρια δραχμές στο τετραπλό, αρκετό παιχνίδι σήμερα, 464.000 στον Κανιάν η νικήτρια Ελευθερίτσα, 545 ο ηθικός νικητής στα δύο φαβορί. Θα περιμένουμε λοιπόν να επικυρωθεί το αποτέλεσμα και θα δώσουμε το μικρόφωνο στον Βαγγέλη Λουκά για το ρεπορτάζ εδώ μετά την 7η κούρσα. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Αναβάτη Κατσιφό. Νίκησε με την Ελευθερίτσα. Τον Αναβάτη Χαλιάσου, με συγχωρείτε. Νίκησε με την Ελευθερίτσα. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η νίκη? Δεν καλησπέρα. Ήταν καλησπέρα. Δύσκολη. Όχι. Τι ακριβώς σκέφτηκες όταν σου επιτέθηκε ο ηθικός νικητής? Κάτι, προσπάθησα και δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι βλέπεις Φώτη, με το ζόρι φέραμε τον Αναβάτη να μιλήσει, τον νικητή.